Λέτε, είμαι, λοιπόν, είμαι βρίσκεται, λεφτά. Με βρίσκεται λίγο εκνευρισμένο, ναι, ναι, για τον απλούστατο λόγο ότι ειδικά αυτές τις μέρες, τις τελευταίες και μάλιστα χθες, ξαφνικά εμφανίζονται οι αγρότες να τους ζητούνται περισσότερα χρήματα προκαταβολές, μάλιστα, από ό,τι άλλες φορές. Συγκεκριμένα, λοιπόν, το δημοσίευμα, λοιπόν, του Εύνους. Συγκεκριμένα. Παγίδα λέει έξτρα φόρου για χιλιάδες αγρότες. Για το 2016, εννοούμε για τα έσοδα του 2016, ναι, τα οποία θα εκαθαριστούν το 2017, ναι, η προκαταβολή που ζητείτε για τους αγρότες είναι τουλάχιστον μέχρι του ύψους το 8, που αφορά 8, το 95% των αγροτών. Όχι μόνο δεν θα υποχρεωθούν σε προκαταβολή, αλλά ό,τι είχαν πληρώσει στο σύνολό τους, αυτοί που φτάνουν μέχρι τα 9.000 ευρώ ως εισόδημα καθαρό, και από εκεί και πάνω μέχρι τα 12.000, θα πάρουν ή συνολικά το ποσό που είχαν δώσει ως προκαταβολή πίσω ή ένα μέρος του ποσού. Να δώσουν παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση. Και το λέω διότι μέχρι 12.000 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν. Ή τα παίρνουν όλα πίσω αυτοί που έχουν μέχρι 9.000 ευρώ δηλώσει, και μιλάμε μέχρι 9.000 και 12.000 ευρώ το 95% των αγροτών. Άρα, λοιπόν, μιλάτε για το συνολικό εισόδημα. Προστεί, λοιπόν, το συνολικό εισόδημα, ναι, προστεί αυτή η παραπλάνηση η οποία επιχειρείται, μάλιστα τέτοιες μέρες που συζητάμε για κινητοποιήσεις. Ένα, λοιπόν, κομμάτι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής. Ενώ με τα προϊσχύοντα είχαμε φορολόγηση με 13% από το πρώτο ευρώ, δεν έχουμε, λοιπόν, τώρα φορολόγηση μέχρι τα 8.500 ευρώ ή αν υπάρχουν και παιδιά μέχρι τα 9.500-10. Στο εισόδημα του αγρότη 0 φόρος, αφορολόγητο όριο. Άρα, λοιπόν, προς τι βγαίνουμε και λέμε φωνές που λένε επιβαρυνόμαστε, έχουμε επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα ιδιαίτερα που μπήκαν σχετικά με το ακατάσχετο, γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό, ναι, 1.250 ευρώ σε κάθε πληρωμή είναι το ακατάσχετο. Οι πληρωμές των αγροτών δεν γίνονται όλες μια φορά. Έγιναν προχθές, θα γίνουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και σας το λέω, 15-20 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι 15-20 Δεκεμβρίου 1,2 δις ευρώ αυτή την περίοδο. Και πώς για γίνεται να κλείσουν μέχρι τώρα να έχετε δώσει μόνο 770 και τώρα να φτάσετε στο ένα τόσο. Ναι, 770 εκατομμύρια δώσαμε το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Έχουμε, λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσουμε, ναι, την ενιαία ενίσχυση, έχουμε το υπόλοιπο της βασικής, έχουμε το πρασίνισμα, έχουμε την εξισωτική. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μέχρι όλα, λοιπόν, Χριστούγεννα θα πληρωθεί. Όλα, λοιπόν, αυτά ξεπερνούν συνολικά τα 2 δις και είναι χρήματα τα οποία μπήκαν ήδη στους αγρότες, στους λογαριασμούς τους, θα μπουν τα υπόλοιπα. Εκεί, λοιπόν, έχουμε το 1.250 ακατάσχετο. Προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά αυτή την ώρα, έτσι, και το γίνεται μια προσπάθεια και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή ένα μέρος των ενισχύσεων, περίπου το 50%, που αφορούν ιδιαίτερα αυτές που δεν έχουν πληρωθεί, πρασίνισμα, εξισωτική, να δούμε σε αυτές, επειδή έχουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το ποσό δεν υπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα του αγρότη, μένει εκτός. Αυτό, λοιπόν, μένει εκτός για τους λόγους κοινωνικούς, για λόγους που έχουν σχέση με τη δυσκολία της δραστηριότητας. Γι' αυτό το κομμάτι εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ζητήσουμε ακατάσχετο, που σημαίνει ότι για τις πληρωμές αυτές, οι οποίες διασπείρονται σε όλους, πέραν των 1.250 ευρώ το ακατάσχετο που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, πολύ μεγάλο μέρος, να ισχύσει για συνολικά για όλους τους αγρότες μέχρι του ποσού που αφορά τις συγκεκριμένες ενισχύσεις. Να αυξηθεί, δηλαδή, παραπάνω για αυτές τις πληρωμές ουσιαστικά που θα γίνουν το Δεκέμβρη. Άρα, Υπουργέ, δεν έχουν κανένα λόγο να βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέτε. Επειδή μπήκε το φορολογικό. Για το φορολογικό, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Γιατί φαντάζομαι κόστη παραγωγής, φάρμακα που πληρώνουν και λοιπά που έχουν φτάσει, δεν νομίζω ότι εκεί μπορεί να στηρίξουμε κάτι. Θέλω να σταθώ λίγο, επειδή υπάρχει όντως σχετικά με το ασφαλιστικό.
Πέρυσι όταν συζητούσαμε διαρκώς λέγαμε ότι επειδή έρχεται μια εξομοίωση του ασφαλίστρου του ΟΓΑ σε σχέση με τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, είπαμε λοιπόν πέρσι ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2021 να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσουμε ως ασφαλιστέο εισόδημα πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η ασφαλιστική εισφορά, και εκεί λοιπόν στο κατώτερο μισθό τα 5.000 ευρώ εμείς βάλαμε τα 500, τα 540, πόσο είναι 550 ευρώ, ναι. Εκεί λοιπόν το 70% που κατεβαίνει στα 410, τουλάχιστον αυτό το θυμάμαι ακριβώς, εκεί λοιπόν θα υπολογιστεί το ασφάλιστρο. Όντως υπάρχει μια επιβάρυνση μέχρι κλιμακωτά, σας είπα, μέχρι το 2021. Η επιβάρυνση όμως αυτή είναι πολύ πολύ περισσότερη της απαλλαγής από το φόρο που σας είπα προηγούμενα, πάνω από το 95%, και μάλιστα όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα επιστροφών και προκαταβολών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, προσπαθούμε μέσα σε αυτή την πενταετία να πάμε ομαλά. Υπουργέ, μοιάζει σαν να λέτε, θα εισπράξουν από τη μια μεριά, γιατί θα επιστρέψετε το ΔΕΔΕΡ, και θα έχουν λεφτά να πληρώσουν. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέτε. Για να αυτό είναι, τα φέρνουν από τη μια μεριά και τα φέρνουν από την άλλη. Για να πάμε λοιπόν προς μια, θα έλεγα, ομαλή εξομοίωση, η οποία τι διασφαλίζει όμως για τους αγρότες. Για πρώτη φορά, τους το είπα, καθιερώνεται σε ένα χώρο εθνική σύνταξη. Δηλαδή αυτά τα 384 η εθνική σύνταξη που έτσι έχει, τουλάχιστον με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Αυτά αφορούν και τους αγρότες, και από εκεί και πέρα το επιπλέον ποσό που πληρώνουν ως ασφάλιστρο, ναι, θα λειτουργήσει ανταποδοτικά για να αυξηθεί και αυτόν η σύνταξη, να μην παραμείνει στα 360, στα 380, αλλά ό,τι ανταποδοτικά το ασφάλιστρο που πληρώνω να προσθέσει για να είναι και αυτή ισότιμα όσον αφορά τους υποψηφιότητες. Γιατί πιθανόν να κάνω λάθος, αλλά να το καταλάβω. Όταν μιλάτε για τέτοια ποσά, ότι θα πάρουν 384 ευρώ σύνταξη, ναι, το κατώτερο, αλλά το κατώτερο. Στο βάθος πενταετίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Γιατί όταν λέτε ότι έχουν χαμηλά εισοδήματα, άρα δεν μπορούν να πληρώσουν, άρα θα πάνε στο κατώτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση ασφαλιστέο εισόδημα κάτω από τα 400 ευρώ. Ναι. Εκεί θα είναι οι κατώτεροι που θα πληρώνουν ασφάλιστρο σε αυτό το ασφαλιστέο εισόδημα. Πιο κάτω που δηλώνουν, ναι, πιο κάτω, όχι, γιατί δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη σύνταξη που λέμε. Κάπου να ξεκαθαρίσουμε το τι δηλώνεται, ναι, σε σχέση με αυτό που είναι υποχρεωτικά ως κατώτερο. Αν ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μέσο όρο, ναι, το μήνα, τότε βεβαίως το ασφάλιστρό τους, ναι, θα υπολογιστεί με βάση αυτό που έχουν ως εισόδημα. Δηλαδή αν έχουν, ναι, μέσο όρο 500 ευρώ, 600 ευρώ το μήνα, τότε το ασφάλιστρό τους θα υπολογιστεί με βάση αυτό που έχουν. Μάλιστα. Όμως όταν η πλειοψηφία, ναι, των αγροτών, ναι, έχει εισόδημα, όπως σας λέω τώρα, το κάτω από 5.000 ευρώ, περίπου είναι γύρω στο 85%. Άρα λοιπόν αυτοί μπορεί να δηλώνουν εισόδημα 2.000 το χρόνο, ναι, 1.500 το χρόνο, ασφαλιστέο όμως εισόδημα για να καλύψουν τη σύνταξή τους, δεν θα είναι αυτό. Θα είναι αυτό που αντιστοιχεί στα, πόσο είναι, 410 ευρώ. Πόσο είναι δηλαδή ασφαλιστέο? 410 ευρώ το χρόνο είναι γύρω στα 4.000 ευρώ, κάπου 5.000 ευρώ. Τα βγάζει ή δεν τα βγάζει? Ναι, τώρα το θέμα είναι, μιλάμε για ασφαλιστέο εισόδημα, ναι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σύνταξη. Για να ξέρω τι θα πληρώσω. Εκεί λοιπόν σε αυτό, ναι, το ασφαλιστέο εισόδημα, σας είπα τι κάνουμε. Ναι. Υπουργέ, λέτε όμως ότι εμείς μας νοιάζει να μην πληρώσουν εισφορές, να μην αλλάξει, ό,τι πληρώνουν θα πληρώνουν, εκτός λέτε από τους μεγαλοαγρότες. Και ξαναρχόμαστε τη συζήτηση στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Στους οποίους λέτε το λιγότερο είναι τόσο. Υπουργέ μου, εσείς λέτε ότι κάτω από αυτό το ποσοστό, από αυτό το ποσό μάλλον, είναι το 85% των αγροτών που, ναι, δηλώνουν. Ναι. Θέλετε να πείτε τώρα ότι έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ψευδή στοιχεία, άρα λοιπόν, αν θέλουν να πάρουν και μία σύνταξη, εμείς θα τους φορολογήσουμε το λιγότερο τόσο? Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς λειτουργούν στη λογική της ανταποδοτικότητας. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, για τους αγρότες, εφόσον διασφαλίζεται, που αφορά και όλους τους Έλληνες, η εθνική σύνταξη, αυτή που είπαμε συγκεκριμένη, αυτή η εθνική σύνταξη οπωσδήποτε για να θεμελιωθεί, πρέπει να καλυφθεί με ορισμένες προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι να πάμε στο κατώτερο για όλους τους Έλληνες μισθό. Για τους αγρότες πάμε στο 70% του κατώτερου μισθού. Και το άλλο που κάνουμε είναι προσπαθούμε σιγά σιγά να εξομοιωθούν και οι αγρότες, πάλι πηγαίνοντας το 70%, σε ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι και οι οποίοι θα πάρουν την εθνική σύνταξη. Η ιδιαιτερότητα των αγροτών είναι το 70%. Που είπαμε, μάλιστα, που οι άλλοι είναι στο 100%. Μαρία, θες σε κάνα δύο θέματα, γιατί έχουμε πάρει μονότερμα εμείς τον Υπουργό. Εγώ θέλω και τα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς. Όσον αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό, έχουμε καλυφθεί. Εγώ θα ήθελα να μείνω και σε κάποιες άλλες έκτακτες ενισχύσεις που αναμένεται να πάρουν εκτινοτρόφοι σε νησιά όπου πλήττονται από τις προσφυγικές ροές. 1.680.000 ευρώ αναμένεται να δοθούν στα νησιά Μυτιλίνη, επίσης στη Χίο, στην Μεγίστη, Σάμο, στην Κο, στη Σάμο. Και μάλιστα αναμένεται αύριο, Υπουργέ, να βρεθείτε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, και θα τους τα πείτε και από κοντά κιόλας. Κοντά σ' όλα που βιώνουν όντως στα συγκεκριμένα νησιά εξαιτίας του προσφυγικού, είχαμε και αυτές τις μέρες πλημμύρες, καιρικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Και από τη δική μας πλευρά λοιπόν θα πάμε για να δούμε από κοντά, αλλά και να μπούμε στη διαδικασία εκτιμήσεων σχετικά με τη ζημιά στον αγροτικό χώρο. Όμως επειδή έχουν πληγεί τα συγκεκριμένα νησιά, είχαμε ένα ποσό 1,68 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσε ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρώπη στο γαλακτοκομικό τομέα και αποφασίσαμε να δοθούν στους κτηνοτρόφους των συγκεκριμένων περιοχών και ουσιαστικά επειδή το 85% των κτηνοτρόφων είναι στην Λέσβο να δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα. Αυτά είναι έξω από αυτά που δικαιούται μέσα από τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και θα δούμε. Κάνω μια προσπάθεια όσο το δυνατόν, διότι η νησιωτικότητα, θα τα πει και αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο και προσπαθούμε όλα τα Υπουργεία να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ θα γίνουν και πληρωμές και στους κτηνοτρόφους 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την οζόδη δερματίτιδα. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να σημειώσουμε. Και δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα. Ότι πολύ σύντομα, υπάρχει, ναι, γιατί ένα ρεκόρ δεκαετίας στις εξαγωγές των οπωροκυπευτικών στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει, Υπουργέ, ότι αρχίσαν να το βλέπουν πιο επιχειρηματικά, έχουν δηλαδή πλέον εξαγωγικό προσανατολισμό περισσότεροι αγρότες? Ακριβώς. Πέρα λοιπόν, βλέπετε ότι η κουβέντα διαρκώς πηγαίνει γύρω στις ενισχύσεις, πότε θα πληρωθούν, τι θα κάνουμε. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος ο οποίος έχει μπει στην διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και έχουμε απτά αποτελέσματα. Απτά αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται ακόμα. Εντάξει, και στο εισόδημα. Άγροντες, Υπουργέ, τώρα και στο εισόδημα. Δηλαδή, πράγματι, έχουν προβλήματα. Δηλαδή, μην το κάνουμε τώρα οι μεν που νοιάζονται για την παραγωγή τους και οι άλλοι που αδιαφορούν. Ακούστε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Προβλήματα έχουμε. Έτσι. Και μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις ολόκληρες. Είναι ακριβότερα τα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι ακριβότερα από την Ευρώπη. Από τα φάρμακα της Ευρώπης. Ναι, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις λοιπόν για το κόστος παραγωγής. Ναι. Τι σχεδιάζουμε, τι κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις για το τι μέτρα παίρνονται ιδιαίτερα για να προωθήσουμε τις εξαγωγές μας. Ας πούμε, αυτή την ώρα οι εξαγωγές που σας λέω, ρεκόρ δεκαετίας, 1,5 εκατομμύριο τόνους φρούτα και λαχανικά. Τι είναι, έχει διαφοροποιηθεί, Υπουργέ? Έχει διαφοροποιηθεί. Κοιτάξτε, υπάρχει μία. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί είναι κυρίως έχουμε αναδείξει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, την ποιοτική υπόσταση των προϊόντων. Έχουμε παράλληλα και προγράμματα προώθησης των εξαγωγών. Όλοι αυτοί που ασχολούνται ιδιαίτερα με τις εξαγωγές, υπάρχουν κονδύλια τα οποία τους ενισχύουμε, βεβαίως μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε διεθνείς αγορές αρχίζουν τα ελληνικά προϊόντα από επιχειρήσεις παραπλανήσεων των καταναλωτών τους, οι οποίες στο τέλος καταλήγουν και σε διαφήμιση, ωραία, των ελληνικών προϊόντων. Λοιπόν, Υπουργέ, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό και βεβαίως μια άλλη φορά να συζητήσουμε ιδιαίτερα το κόστος παραγωγής. Σας λέω παράδειγμα. Όταν συζητάω για το θέμα που αφορά τις βοσκίσιμες γέρες βοσκοτόπους, όπου το 75% του κόστους παραγωγής είναι το κόστος ζωοτροφών, εκεί λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια παρέμβαση ουσιαστική, οραματική, για να αντιμετωπίσουμε το κόστος. Υπουργέ, δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα είστε εδώ πέρα για να δώσετε απαντήσεις, διότι